Ώρα 10 το πρωί. Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν ξέγνιαστη τη θάλασσα στην περιοχή εν αέριου. Κάποιοι επιλέγουν τους βραχίονες για ηλιοθεραπεία. Τότε είναι που κάνουν την εμφάνισή τους δύο τεράστιοι καρχαρίες. Μόλις γίνονται αντιληπτοί από τους λουόμενους, προκαλείται πανικός και αναστάτωση. Είμαστε μέσα στους βραχούς, είχαμε μόνο το ηλιοθεραπεία. Τι ήταν καρχαρία, τσάι μου είναι η βράχη, εγώ νευκήκαμε την τούτον του. Βοήθηκες! Πολλά, αφού έκανα ηλιοθεραπεία και είχαν και κάτι κορό τσάι που τσιριλούσαμε τον είδαση και μετά ήταν ο μαγωστής και ευκάλεμα μοντζέσκι. Υπήρχαν και κάποιοι που συνέχισαν το κολύμπι και την ηλιοθεραπεία χωρίς ίχνος ανησυχίας. Κυβερνήτης Μίνι Κουραζιερόπλιου, που περνούσε εκείνη την ώρα από την περιοχή, είδε τον καρχαρία και αμέσως ειδοποίησε τη λιμενική αστυνομία. Μέχρι να έρθει η λιμενική, πήγαμε με το speedboat και χτυπήσαμε το με το ψαροδουχεκό και φαίνεται ότι ήταν κέριον το σημείο, διότι άρχισαν και χαροπάλευε. Ο ένας καρχαρίας κατάφερε να ξεφύγει, ενώ ο δεύτερος, αφού χτυπήθηκε από ψαροτούφεκο, κατέληξε στο βυθό. Κανείς όμως δεν τολμούσε να αναλάβει την ευθύνη της μεταφοράς του συνακτή, μέχρι που εμφανίστηκε ένας θαραλέος ψαράς, ο οποίος, χωρίς δεύτερη σκέψη, ζήτησε να πέσει στη θάλασσα για να μεταφέρει τον τεράστιο καρχαρία στη στεριά. Με την προϋπόθεση όμως ότι του ανήκει. Πάταν κάτω στο βυθό, πληγωμένος, και κατέβηκα κάτω, έδισα τον που τον νούρο, έδισα τον πας στην πάρκα και τράβησα τον κεφέρα τον ήταν έξω. Τώρα γίνω που με ενδιαφέρει εμένα να τον πουλήσω, καλό ένα μεροκάματο. Στη μία το μεσημέρι ο καρχαρίας, ο οποίος είναι ακόμη ζωντανός, ρημουλκήθηκε στη στεριά. Τότε του έδωσαν τη χαριστική βολή. Πρόκειται για λευκό καρχαρία, βάρους 800 κιλών και μήκους 2,5 μέτρων. Είναι η πρώτη φορά που λευκοί καρχαρίες εμφανίζονται στις ακτές της Κύπρου.